Public School. Συζητάμε την άσκηση 1 από το σχολικό βιβλίο, η οποία λέει το εξής. Σχεδίασε ένα ορθογώνιο, ένα ρόμβο και ένα τετράγωνο με τις διαγώνιες τους και εξέτασε αν τα τρίγωνα στα οποία χωρίζεται το κάθε ένα από τις διαγώνιες είναι ίσα. Μάλιστα. Παιδιά, να κάνουμε αυτό που ζητάει η άσκηση. Τι λέει? Να σχεδιάσουμε, λέει, ένα ορθογώνιο για αρχή. Ένα ορθογώνιο. Θα πάω εγώ εδώ με το χαρακάκι μου και θα σχεδιάσω ένα ορθογώνιο. Να το. Έχω, παιδιά, ένα ορθογώνιο. Να το ονομάσω α, β, γ και δέλτα. Λέει μετά, ας τα κάνω, παιδιά, όλα τα σχήματα για αρχή και μετά θα πάμε στο κάθε ένα να τα αναλύσουμε. Λέει μετά να σχεδιάσετε ένα ρόμβο. Για πάμε να ζωγραφίσουμε, παιδιά, ένα ρόμβο. Ρόμβος είναι το σχηματάκι που ανά δύο είναι οι πλευρές του ίσες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, παιδιά, όλες οι πλευρές του είναι μεταξύ τους ίσες, έτσι. Λοιπόν, να το. Μας ξέφυγε λίγο η δεξιά πλευρά. Δεν πειράζει, παιδιά, πάμε να το κάνουμε. Εσείς θα έχετε το χαρακάκι μαζί σας για να μπορείτε να τα σχεδιάζετε αυτά με ακρίβεια και χωρίς ταλαιπωρία, έτσι. Να το. Ζωγράφισα ένα ρόμβο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, παιδιά, για το κάθε ένα από αυτά τα σχηματάκια ξεχωριστά. Α, β, γ και δ. Και στο τέλος λέει να ζωγραφίσουμε και ένα τετράγωνο. Λοιπόν, θα πάω πάλι εγώ με το χάρακα και θα ζωγραφίσω ένα τετράγωνο. Να το. Και να το ονομάσω και πάλι α, β, γ, δ. Παιδιά, θα εξηγήσουμε λίγο συνοπτικά ποιες είναι οι ιδιότητες καθενός από αυτά τα σχήματα. Πάμε να δούμε τι λέει για το πρώτο να κάνουμε. Να σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο, αλλά να σχεδιάσουμε και τις διαγώνιες αυτού. Λοιπόν, το ορθογώνιο, παιδιά, είναι το σχήμα όπου οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες, έτσι. Δηλαδή, αυτή εδώ η αβ θα είναι ίση με τη γαβ και η αδ θα είναι ίση με τη βγ. Φυσικά οι γωνίες όλες αυτές εδώ είναι ορθές, γι' αυτό και λέει το ορθογώνιο. Πάμε να ζωγραφίσουμε τις διαγώνιες. Οι διαγώνιες είναι η αγ, νάτι, η αγ και η βδ. Νάτες, αυτές οι δύο είναι οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου. Οι οποίες, παιδιά, διαγώνιοι είναι τι? Είναι και ίσες. Να θυμίσουμε και λίγο ιδιότητες, έτσι. Η αβ διαγώνιος είναι ίση με την... Με συγχωρείτε, η αγ διαγώνιος είναι ίση με την βδ. Εντάξει, τι άλλες ιδιότητες είπαμε? Η αβ, η πλευρά, είναι ίση με την απέναντί της τη γδ. Και επίσης η αβ είναι ίση με τη βγ, έτσι. Ιδιότητες, παιδιά, δεν τις ξεχνάω. Και τι άλλο είχαμε πει, παιδιά, για το ορθογώνιο? Ότι εδώ, παιδιά, που συναντιέται το όμικρον είναι το κέντρο συμμετρίας του. Συγκεκριμένα είχαμε πει ότι είναι και το σημείο τομής των διαγωνίων, έτσι, το σημείο που κόβονται οι διαγώνοι. Δηλαδή το όμικρον α με το όμικρον γ είναι κομματάκια μεταξύ τους ίσα. Για να το γράψω. Το όμικρον α με το όμικρον γ είναι ίσα και το όμικρον δ με το όμικρον β είναι και αυτά τα κομμάτια ίσα. Το όμικρον β με το όμικρον δ. Κατά συνέπεια, παιδιά, η άσκηση τώρα τι ζητάει? Να εξετάσουμε αν τα τρίγωνα στα οποία χωρίζεται αυτό το ορθογώνιο από τις διαγώνιες είναι ίσα. Με άλλα λόγια, παιδιά, εγώ πρέπει να τσεκάρω αν αυτό εδώ το τρίγωνο, αυτό το τρίγωνο, αυτό το τρίγωνο και το άλλο τρίγωνο, αν αυτά τα τρίγωνα, λέει, είναι μεταξύ τους ίσα. Παιδιά, προφανώς αυτά τα τρίγωνα είναι μεταξύ τους ίσα. Γιατί? Αμέσως για να δούμε τι ισότητες προκύπτουν. Για να δούμε. Και πιστέψτε με, υπάρχουν και άλλα πολλά ακόμη τρίγωνα. Λοιπόν, για να τα τσεκάρουμε, παιδιά, όλα μεταξύ τους. Λοιπόν, τις ιδιότητες που είπα τις κρατάμε και πάμε να δούμε ποια τρίγωνα προκύπτουν να είναι ίσα. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, κοιτάξτε, είναι αυτό εδώ το μεγάλο τρίγωνο. Μην ξεχνάμε και τα μεγάλα κομμάτια, ε. Είναι το αβδ. Για να το γράψω. Το αβδ. Αυτό το τρίγωνο, παιδιά, με ποιο είναι ίσο? Δεν είναι ίσο με το αβγ, δεν είναι αντίστοιχα με αυτό εδώ πέρα? Νομίζω ότι ο λόγος, παιδιά, είναι προφανής, έτσι. Έχουν πλευρές ίσες μεταξύ τους. Το αβδ και το αβγ τρίγωνο είναι μεταξύ τους ίσα. Γιατί οι πλευρές του ενός, με βάση τις ισότητες που γράψαμε, είναι ίσες με τις πλευρές του άλλου. Μάλιστα, τι άλλες ισότητες προκύπτουν?
Μα δεν είναι ίσο, παιδιά, και με το α, δέλτα, γάμα τρίγωνο. Ποιο είναι το α, δέλτα, γάμα? Είναι αντίστοιχα αυτό εδώ. Το από κάτω. Όλα αυτά τα τρία τρίγωνα, παιδιά, είναι μεταξύ τους ίσα. Έχουν ίσες πλευρές. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ίσο με το δέλτα, βήτα, γάμα. Ποιο είναι το δέλτα, βήτα, γάμα? Μα φυσικά αυτό εδώ. Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό σας έχω σημαδέψει και πάνω στο σχήμα με πράσινο για να ξέρετε ποιες πλευρές είναι ίσες. Να μην ξεχνάω και τις διαγώνιες, έτσι. Αυτό το κομματάκι είναι ίσο με αυτό, είναι ίσο με αυτό, είναι ίσο με αυτό. Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου είναι και αυτές ίσες. Άρα, παιδιά, έτσι προκύπτει αυτή η ισότητα. Τα τριγωνάκια είναι ίσα γιατί έχουν πλευρές μεταξύ τους ίσες. Δοκιμάστε το, παιδιά, και μόνοι σας, έτσι, για εξάσκηση. Μπορώ να βρω άλλα τρίγωνα που να είναι ίσα μεταξύ τους? Για να πάμε στα πιο μικρούλια. Το μικρόν α, β, αυτό εδώ, παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ίσο με ποιο? Το μικρόν γάμα δέλτα. Μα για κοιτάξτε. Οι πλευρές του ενός με τις πλευρές του άλλου είναι μεταξύ τους ίσες. Άρα ισχύει και αυτή εδώ ισότητα. Άρα το μικρόν α, β και το μικρόν γάμα δέλτα τρίγωνο είναι μεταξύ τους ίσα. Και για πάμε και στο άλλο. Τι άλλη ισότητα μπορώ να ανακαλύψω? Το όμικρον α δέλτα, αυτό το τρίγωνο, να είναι φυσικά ίσο με το όμικρον β γάμα. Προφανώς, παιδιά, βλέπουμε ότι αυτά τα τρίγωνα έχουν ίσες πλευρές. Λοιπόν, άρα το όμικρον α δέλτα είναι ίσο με το όμικρον β γάμα. Φυσικά, παιδιά, όταν πάτε με το καλό στη γάμα γυμνασίου, εκεί θα συζητήσουμε και άλλα πραγματάκια περί ισότητας τριγώνων. Αλλά λίγο υπομονή. Πάμε τώρα να κάνουμε τα ίδια και για τον ρόμβο. Ρόμβος, παιδιά, είναι εκείνο το σχηματάκι που όλες του οι πλευρές ανά δύο είναι ίσες. Δηλαδή, τελικά καταλήγουν να είναι όλες μεταξύ τους ίσες. Τι άλλο ισχύει? Μου λέει η άσκηση να πάω να ζωγραφίσω τις διαγώνιες, έτσι. Την αγ με τη β δέλτα. Τι ιδιότητες, παιδιά, ισχύουν στο ρόμβο? Για να θυμηθούμε λίγο. Αυτές οι διαγώνοι τέμνονται σε αυτό εδώ το σημείο, Να το πω σημείο, ας το πούμε όμικρον. Τι ισχύει? Οι διαγώνιες, παιδιά, μεταξύ τους είναι κάθετες. Δηλαδή, εδώ που συναντιούνται σχηματίζει το ορθή γωνία. Είναι κάθετες και, τι άλλο κάνω, διχοτομούνται. Δηλαδή, παιδιά, αυτό το σημείο, το όμικρον, τις κόβει στη μέση, έτσι. Τι σημαίνει τις κόβει στη μέση? Για να πάω λίγο να το ζωγραφίσω. Ότι το κομματάκι όμικρον α είναι ίσο με το κομματάκι όμικρον γάμα. Και το κομματάκι όμικρον δέλτα είναι ίσο με το κομματάκι όμικρον β. Δεν είναι οι διαγώνες μεταξύ τους όμως ίσες. Μην πάτε και μου πείτε το α γάμα είναι ίσο με το β δέλτα. Όχι. Αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στο ορθογώνιο και, όπως θα δούμε, και στο τετράγωνο. Δεν ισχύει ότι οι διαγώνες του ρόμβου είναι μεταξύ τους ίσες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιες ισότητες τριγώνων μπορούμε να ανακαλύψουμε με την ίδια λογική. Παιδιά, αμέσως εγώ τι βλέπω? Το α, β, γ, όλο αυτό εδώ το μεγάλο τρίγωνο να είναι ίσο με το α, δέλτα, γ, με αυτό εδώ το μεγάλο. Βλέπουμε, παιδιά, ότι οι πλευρές του ενός είναι ίσες με τις πλευρές του άλλου, έτσι. Για να το γράψουμε. Το α, β, γ, τρίγωνο και το α, δέλτα γάμα τριγωνάκι είναι μεταξύ τους ίσα. Άλλο. Το α, β, δέλτα. Ποιο είναι το α, β, δέλτα? Α, αυτό εδώ το από πάνω, αντίστοιχα, δεν θα είναι ίσο, παιδιά, με το από κάτω? Άλλωστε, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μια άλλη σημαντική ιδιότητα. Οι διαγώνιες είναι άξονες συμμετρίας. Δηλαδή, αυτά εδώ τα δύο σχηματάκια, παιδιά, το πρώτο και το δεύτερο, τα δύο τρίγωνα που μόλις τώρα σας γραμμοσκίασα, είναι συμμετρικά. Δηλαδή, το αβδ με το αδγ είναι συμμετρικά. Και όπως θυμόμαστε, παιδιά, τα συμμετρικά σχήματα είναι και ίσα. Σωστά. Όλα αποδεικνύονται με τη συμμετρία. Και τέλος, μπορώ να ανακαλύψω κι άλλα. Νομίζω, παιδιά, ότι όλοι βλέπουμε ότι είναι αυτά τα σχηματάκια. Αυτό το τριγωνάκι, αυτό το τριγωνάκι, αυτό το τριγωνάκι και το άλλο τριγωνάκι. Αυτά τα τέσσερα κομμάτια, τα τέσσερα τρίγωνα στα οποία χωρίζεται ο ρόμβος, βλέπουμε ότι είναι και αυτά μεταξύ του ίσα. Το όμικρον αβ, το όμικρον β γάμα τρίγωνο, το όμικρον γάμα δέλτα τρίγωνο και το όμικρον δέλτα α τρίγωνο είναι τελικά μεταξύ τους ίσα. Άρα ανακαλύψαμε και εδώ κάποιες ισότητες τριγώνων στα οποία χωρίζεται ο ρόμβος.
Και να κλείσουμε, παιδιά, με το ορθο, με το τετράγωνο, όχι με το ορθογώνιο, προσοχή, με το τετράγωνο. Λοιπόν, παιδιά, το τετράγωνο είναι εκείνο το υπέροχο σχήμα που έχει όλες τις πλευρές του μία προς μία ίσες, όλες μα όλες ίσες. Και οι γωνίες του είναι φυσικά όρθες. Άμα πάω να ζωγραφίσω πάλι τις διαγωνίους, την αγ με τη β δέλτα, θυμόμαστε λίγο, παιδιά, τις ιδιότητες. Λοιπόν, αυτές εδώ συναντιούνται σε ένα σημείο ομικρόν, το οποίο ομικρόν είναι, παιδιά, τι πράγμα για το τετράγωνο, για να θυμηθούμε. Λοιπόν, το σημείο που τέμνονται οι διαγώνοι. Εντάξει. Οι διαγώνιες, παιδιά, είναι, να θυμόμαστε, ίσες. Ίσες. Δηλαδή, η αγ, η αγ, η διαγώνιος είναι ίση με τη β δέλτα. Μάλιστα. Και το ομικρόν, παιδιά, είναι το σημείο που διχοτομούνται οι διαγώνοι. Δηλαδή, το όμικρον κόβει στη μέση την αγ, ε! Το όμικρον α είναι ίσο με το όμικρον γ. Και το όμικρον δέλτα κομμάτι είναι ίσο με το όμικρον β κομμάτι. Αν τα θυμόμαστε. Για να δούμε τώρα τι ισότητες, παιδιά, μπορώ να διαπιστώσω ως προς τα τρίγωνα. Για να δούμε. Λοιπόν, νομίζω, παιδιά, τα περισσότερα φαίνονται, έτσι. Δηλαδή, αυτό εδώ, το μεγάλο τρίγωνο, το αβγ, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσο με ποιο, με το β, γ, δέλτα, ε, με αυτό εδώ το μεγάλο, ε. Είναι ίσα, παιδιά, γιατί έχουν ίσες πλευρές μεταξύ τους. Όπως επίσης αυτά τα δύο θα είναι τελικά ίσα και με ποιο. Για να τα γράψουμε, το α, β, γ τρίγωνο, είπαμε ότι θα είναι ίσο με το β, γ, δέλτα. Μα και αυτά, παιδιά, με τη σειρά τους είναι ίσο με το γ, δέλτα, α, με αυτό εδώ το μεγάλο, έτσι. Το γάμα δέλτα α. Άρα το αβγ είναι ίσο με το βγ δέλτα, τα οποία είναι ίσα με το τρίγωνο γάμα δέλτα α και επίσης ίσα με το δέλτα αβ. Το δέλτα αβ που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, έχει να κάνει, παιδιά, με αυτό που λέμε ότι οι διαγώνοι είναι τι πράγμα, άξονες συμμετρίας. Δηλαδή, αν θεωρήσω εγώ τη διαγώνιο αβγ, αυτή χωρίζει το σχηματάκι μου σε δύο τρίγωνα, το αδελταγάμα και το αβγάμα. Αυτά, παιδιά, τα τρίγωνα θα είναι μεταξύ τους ίσα. Τα συμμετρικά σχήματα, θυμίζω, είναι μεταξύ τους ίσα. Ή άμα πάρω εγώ την άλλη διαγώνιο, τη β' δέλτα, αυτή κόβει το σχήμα μου σε δύο τρίγωνα, στο 1 και στο 2. Στο αβ' δέλτα και στο β' δέλτα γάμα. Μα και αυτά είναι ίσα, αφού είναι συμμετρικά. Είναι και μεταξύ τους ίσα, παιδιά, χωρίς αμφιβολία. Και φυσικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ισότητες μεταξύ των μικρών τριγώνων. Του όμικρον αβ τριγώνου, του όμικρον β γάμα, του όμικρον γάμα δέλτα και του όμικρον δέλτα α. Παιδιά, όλα αυτά τα τριγωνάκια 1, 2, 3, 4 είναι ίσα ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Γιατί είναι συμμετρικά ως προς τις διαγωνίους, την α γάμα και τη β δέλτα. Άρα τα συμμετρικά σχήματα είναι μεταξύ τους ίσα. Κλείσαμε, λοιπόν, παιδιά, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε τις ιδιότητες αυτών των τριών τόσο ενδιαφέροντων σχημάτων και να δούμε πώς παντρεύεται η συμμετρία για να οδηγηθούμε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.